Έτοιμο, Θεός. Πώς θα χωρέσουν τα βιβλία μου σε τόσο στενή βιβλιοθήκη και δεν μπορώ να τα έχω στίβες στο πάτωμα. Θέλω να έχω τα πράγματά μου τακτοποιημένα, πολλά ζητάω. Μπορώ να βάλω και μερικά ράφια στον άλλο τοίχο. Σωθήκαμε. Επίσης υπάρχει και άλλη λύση. Να βάλουμε και στο ταβάνι. Να μείνουμε μαζί. Θεό μου, εδώ δεν χωράω εγώ καλά εδώ μέσα. Πώς θα μείνουμε μαζί? Όχι εδώ. Σπίτι μου, το δωμάτιό μου είναι διπλάσιο από αυτό. Πώς θα μείνουμε σπίτι σου? Πανεύκολο, θα μαζέψουμε τα πράγματά σου και σε μία... Ως τι θα μείνουμε σπίτι σου? Ως εγώ και εσύ μαζί. Ζευγάρι δηλαδή. Αυτό δεν είμαστε. Θεό μου, με μένα μιλάς ή με κάποια που γνώρισες σήμερα? Πόσες φορές θα σου πω ότι αν δεν παντρευτούμε δεν θα μείνουμε μαζί? Είπα εγώ να μην παντρευτούμε. Ντιλέκ, θες να γίνεις γυναίκα μου? Επίσης, πόσες φορές θα σου πω ότι αν δεν τελειώσω τις σπουδές μου, ο γάμος δεν θα γίνει. Η ιατρική είναι 6 χρόνια, Ντιλέκ. Ναι και? Ναι, και αυτόματα περάσεις όλα μαζί. Δεν είναι λίγο πολλά? Για μένα όχι. Εγώ θα σε περίμενα 1000 χρόνια αν χρειαζόταν. Μη με μπουρδουκλώνεις για να βγεις από πάνω. Νόμιζα ότι σέβεσαι τις επιθυμίες μου. Ρε μωρό μου, τις σέβομαι τις επιθυμίες σου. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσεις και εσύ να σέβεσαι τις δικές μου. Δεν σε ανάγκασα να κάνεις κάτι, Τεό, ούτε σε καταπίεσα να κάνεις κάτι που δεν θέλεις. Και αυτό θα πει αγάπη, Τεό. Ωραία. Και εγώ θέλω να σε έχω μαζί μου 24 ώρες το 24ωρο. Και αυτό θα πει έρωτας, Ντιλέκ. Φαίνεται πως το βλέπουμε διαφορετικά. Μα ρε μωρό μου, αφού δεν μπορείς εδώ μέσα. Ναι, αλλά δεν εγκαταλείπω το σπίτι του πατέρα μου ανήπαντρη. Δεν θα κάνω αυτά που κοροϊδεύω. Ωραία. Πού τα θέλεις τα ράφια? Συγκρατήσου. Κι άλλο πόσο να συγκρατηθώ ακόμα? Δεν νιώθω άνετα στο πάρκο. Αν θες να συνεχίσουμε, πάμε σπίτι. Γιατί τι είμαστε, γυμνοί? Τι? Ντύσου. Ε? Σήκω. Τι λέτε, δεν έχω καταλάβει. Πού σταματάς εσύ, πού ξεκινάει το Κοράνι και τούμπα? Δεν σου είπα τίποτα για το Κοράνι, σου είπα ότι δεν νιώθω άνετα στο πάρκο. Δηλαδή, άμα πάμε σπίτι, θα ξεσαλώσεις? Θα πέσεις πάνω μου και θα μου σκίσεις τα ρούχα. Θα πάρει φωτιά το κρεβάτι από το φούντομα. Ωραία, τώρα με ειρωνεύεσαι. Με το ζόρι μου σου λέω. Τσαγκαλιάζω, σε φυλάω και πάνω που είμαι έτοιμος για explode. Explode. Σε θέλω όσο δεν έχω θελήσει ποτέ καμία. Το καταλαβαίνεις αυτό επιτέλους? Και εσύ ξαφνικά μου σηκώνεις ένα ταμπελάκι στο φιλαράκι ως εδώ. Φιλαράκι. Προφανώς φιλαράκι. Τα φιλαράκια μένουν μόνο σε φιλιά. Μάτς μουτς καληνύχτα αγάπη μου, μάτς μουτς καλημέρα ψυχή μου. Στο σπίτι. Όταν δύο άνθρωποι γουστάρουν ο ένας τον άλλον, κάνουν σεξ παντού. Παντού! Στους θάμνους, στο παγκάκι, στο δέντρο. Το καταλαβαίνεις? Παντού! Sorry, μαλακία μου, εντάξει. Πόσες φορές θα το πω? Όταν προσβάλλεις τον άλλο με τέτοιο χυδαίο τρόπο, οι συγγνώμες δεν σε σώζουν. Χίλιες φορές σου ζήτησα συγγνώμη. Τι άλλο να κάνω, αυτό μαστιγωθώ? Δεν το εννοούσα έτσι. Το ξέρω το κάνουν μερικοί μουσουλμάνοι, αλλά όχι όλοι, ε. Οι Σιίτες το κάνουν αυτό. Σκληρό έθιμο. Δεν τη μαθαίνει κανείς. Αλλά δεν κριτικάρω την πίστη κανενός. Ούτε εγώ. Αρκεί η πίστη να μην μπαίνει εμπόδιο. Εμπόδιο σε τι? Άντε πάλι. Μόνο το σεξ έχει στο μυαλό σου. Ναι, όταν σε βλέπω, τι να. Δεν το εννοούσα έτσι. Θες να μου πεις πώς το εννοούσες για να καταλάβω κι εγώ? Θέλω να πω ότι είσαι πανέμορφη. Είσαι γυναικάρα. Είσαι γυναίκα που κάθε άντρας θα ήθελε να έχει και σε έχω εγώ. Δεν μπορώ να σε έχω και να μη σε έχω, λοιπόν. Σ' αγαπάω. Είμαι καψούρης μαζί σου. Σε θέλω. Θες να παντρευτούμε να τελειώνουμε? Θεό, για τελευταία φορά, επειδή με κούρασε η επιμονή σου για το γάμο, δεν είναι ότι δεν θέλω να σε παντρευτώ. Αλλά αν παντρευτούμε, δεν θα σπουδάσω. Αυτό θέλεις? Τι σχέση έχει το ένα μου το άλλο?
Γιατί αν παντρευτούμε, θα αφοσιωθώ στον άντρα μου και στα παιδιά μου που θα έρθουν. Όχι, δεν το θέλω αυτό. Δεν θέλω να σε έχω φυλακισμένη. Η συζυγική ζωή για μια πιστή μουσουλμάνα δεν είναι φυλακή. Είναι καθήκον. Όχι, 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 όχι. Περίμενε, περίμενε. Ωραία. Δεν θέλω έτσι. Δεν μπορώ να γίνω αιτία να μη σπουδάσεις. Δεν θέλω. Δεν θέλω να σε παντρευτώ. Δεν θέλω να σε παντρευτώ. Προς το παρόν. Το ήξερα ότι είσαι ένας και μοναδικός για μένα. Θα έρθεις πάνω να συνεχίσουμε το φιλί από εκεί που αφήσαμε στο πάνω. Έλα, γιατί γίνεται, θα πατήσεις κανένα τηλέφωνο, φύγαμε. Γιατί? Γιατί ρε, δεν έχουμε πρόβα. Φακ! Το ξέχασα. Θεό. Έλα, πάμε, πάμε. Μισό λεπτό, παιδιά, να το συζητήσουμε. Πρώτα. Τι να συζητήσουμε, ρε. Εγώ άφησα την Έλλη και φεύγω. Εσύ κολώνει να πει όχι στην τηλεκ. Εσύ κακό άφησε την Έλλη και έφυγε. Συγγνώμη, γιατρέ μου, σε καλά χέρια την έχω αφήσει. Λοιπόν, κολώνει. Όχι, ρε, δεν κολώνω. Άντε, πάμε. Μπορώ να έρθω σε λίγο. Και να μην έρθει και καθόλου, χέστηκα. Αλλά εγώ ένα σου λέω. Το Big Dream και το Μαναζεριλίκι τα ξεχνά. Γιατί το κάνει αυτό τώρα. Γιατί δεν γουστάρω να συνεργάζομαι με ερασιτέχνε. Συγγνώμη, με ύπερασι τέχνη. Όχι, με ύπερασι τέχνη. Ναι. Δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Περίμενε, ρε, σπίτι! Περίμενε! Και στην τελική, δικό μου θέμα τι κάνω εγώ με τον Τζέμ. Όχι. Είναι και δικό μου. Ο Τζέμ επηρεάζει τον Ντεό. Πες το έτσι. Πρόβλημα. Ακούω. Λοιπόν, έχει δίκιο. Τον καταλαβαίνω. Αλλά έχω κι εγώ δίκιο. Το ήξερα από την πρώτη στιγμή που τα φτιάξαμε. Μάλιστα. Θέλει να το κάνετε. Αχ, γιατί, όταν μιλάς πάντα για τον έρωτα πρέπει να το κάνεις με τέτοιο χυδαίο τρόπο. Ωραία. Θέλει να συνουσιαστείτε και εσύ αρνείσαι. Τον θέλεις. Τον σκέφτεσαι ολόγυμνο πάνω σου και τρελαίνεσαι. Αχ, Έλλη, αν είναι δυνατόν. Καλή, μεταξύ μας μιλάμε. Γιατί αν δεν τον σκέφτεσαι έτσι, υπάρχει πρόβλημα. Και καλύτερα να του πεις να πάει να βρει κάποια άλλη. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Τον σκέφτομαι. Πού και πού. Άφερε. Ναι, ναι. Αλλά μετά προσεύχομαι στον Αλλάχ να με συγχωρέσει. Τότε πρέπει να πεις στον Αλλάχ να σου λύσει το πρόβλημα. Γιατί το θέμα δεν είναι ανάμεσα σε σένα και τον Θεό. Είναι ανάμεσα σε σένα και τον Αλλάχ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή αρχή. Φερέλπιδες, μελλοντικοί ιατροί που θα σώζετε ανθρώπινες ζωές και ενδεχομένως θα ανακαλύψετε το φάρμακο για τον καρκίνο. Όσοι κουβαλάτε αυτή την μπούρδα στο μυαλό σας, βγάλτε τη τελείως. Η ιατρική δεν είναι για ονειροπόλους. Είναι για σκληρά εργαζόμενους επιστήμονες με ελάχιστες ώρες ύπνου και ικανούς να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις ενώ οι ίδιοι βρίσκονται υποκατάρρευση. Και η ικανότητα αυτή δεν είναι έμφυτη. Κερδίζεται με μελέτη. Αδιάκοπη μελέτη για πάντα, για όλη σας τη ζωή. Είμαι ο Θάνος Ιακώβου, καθηγητής ανατομίας. Θα σας γνωρίσω σιγά σιγά όσοι και όσες παραμείνετε στο μάθημά μου. Κρατήστε το χειροκρότημά σας για τη στιγμή που θα σας τραγουδήσω και δεν τραγουδάω ποτέ. Ερώτηση κρίσεως. Ποιο όργανο του ανθρώπινου σώματος μπορεί να αυξήσει έως και 3 φορές το αρχικό του μέγεθος όταν δεχτεί ερέθισμα? Παρακαλώ. Το ανδρικό μόριο. Μεγάλες προσδοκίες έχετε δεσποινήσει. Άλλος. Παρακαλώ. Η κόρη του οφθαλμού. Ακριβώς. Το όνομά σας. Οστούρ.
Δηλέκ. Μια υπογραφούλα εδώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Τι είναι αυτό? Βλέπω, ακολουθείς τις οδηγίες μου για τη στοματική υγιεινή. Πολύ χαίρομαι. Ο Θεός το έστειλε. Δεν σε αφορά. Μην ξαναπεί κανείς ότι εγώ είμαι σκυλά εδώ μέσα. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Είναι κάτι που χρειάζομαι για τη σχολή. Εκεί ποιος το έστειλε? Κανείς. Μόνο του ήρθε? Μόνο του ήρθε. Εγώ το παράγγειλα. Και γράφεις ραβασάκια στον εαυτό σου. Τα οποία διαβάζεις και χασκιογελάς. Και μένεις και έτσι. Μίτσιον, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Θες βοήθεια? Κατάλαβες τώρα γιατί δεν θέλω να σου πει μόνο φορά. Καλύτερος τρόπος για να γνωρίσεις σε βάθος ένα σώμα είναι να σου γίνει απαραίτητο. Ωπα, μουσουλμανίτσα, εύχομαι να διασκεδάσεις με τον μπάμπι και να γίνετε αχώριστη. Θήτα γιώτα. Ποια είσαι στα αλήθεια, Ντιλέκος Τούρκ? Αυτός είναι ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης που θα γίνεται αχώριστη, ένα ματσοκόκαλα. Διάβασες και το σημείωμα. Έχεις περάσει την αδιακρισία σε άλλο επίπεδο. Τι τα θες τα κόκαλα? Τι τα θέλω τα κόκαλα? Τι τα θες τα κόκαλα? Ιατρική σπουδάζω. Τι τα θέλω τα κόκαλα? Κάθε φοιτητής της ιατρικής που σέβεται τον εαυτό του οφείλει να έχει έναν ανθρώπινο σκελετό. Δηλαδή θα μείνει μαζί μας? Δεν φτάνουμε όλοι άλλοι. Θα έχουμε και τον Μπάμπη σκελετό. Φυσικά και θα μείνει μαζί μας. Θες να με βοηθήσεις να το συναρμολογήσω? Α, ναι, βέβαια. Ειδικότης μου, να συναρμολογώ κόκαλα. Πρέπει παράτα μας. Και να σου πω, αυτός ο θήτα γιώτα που σου έκανε αυτό το ανεκτήμητο δώρο, ποιος είναι? Δεν το ξέρεις. Γι' αυτό ρωτάω, για να μάθω. Κοίταξε να δεις, Έλλη μου. Το ότι είσαι έγκυος δεν πάει να πει ότι πρέπει όλοι να ανεχόμαστε την κατηνίστικη συμπεριφορά σου. Πάρε τα νεκρά σου, κοίτα μακριά από μένα. Έξω! Στον μπαρτέντερ. Γεια, η Ντιλέκ μέσα. Τα λένε με τον Μπάμπι. Τον Μπάμπι. Έλα, Μπάμπι μου. Χρειάζομαι το χεράκι σου. Πού είναι τα δαχτυλάκια σου? Να το. Τι ωραία δάχτυλα. Τι ωραίο χαμόγελο είναι αυτό. Και τι βλέμμα βαθύ και σκοτεινό. Μπάμπι, οι δυο μας θα κάνουμε απίστευτο ντουέτο. Μαζί σου θα γίνω καλύτερη.